Εμείς κατά μία έννοια στο πολιτικό ή προεκλογικό ρεπορτάζ, αν θέλετε, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα το κόμμα της Τελείας του Απόστολου Γκλέτσου και τα ιδρυτικά μέλη ξεκίνησαν την ενημέρωση των πολιτών από την Αθήνα και στη συνέχεια στα ανόγια της Κρήτης. Βέβαια, το ερώτημα είναι, σύμφωνα και με τις ασφικτικές ημερομηνίες που υπάρχουν για τις προεδρικές εκλογές, ίσως τις πρόωρες εκλογές, αν μπορεί η Τελεία να μπει σφήνα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με το ιδρυτικό μέλος της Τελείας και υπεύθυνος του αγροτικού προγράμματος ουσιαστικά, το Βάιο τον Γκανή. Καλησπέρα, κύριε Γκανή. Καλησπέρα, κύριε Βούτσιμα. Λοιπόν, πριν δούμε τα γενικότερα πολιτικά σχόλια και ρεπορτάζ που χρειαζόμαστε, για πείτε μου λίγο, η Τελεία ξεκινά πώς τώρα προεκλογικό αγώνα, ενημέρωση, τι ακριβώς συνέβη? Όλα μαζί, όλα είναι σε μία. Εφόσον ξεκίνησε η διακήρυξη, έγινε στα λόγια της Κρήτης και υπήρχαν επαφές και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, αλλά και κόσμο από τα Χανιά που συναντήσαμε. Το επόμενο ταξίδι είναι για την Πέμπτη που μας έρχεται. Ναι. Και ανεβαίνουμε στην Οριστίαδα. Ξεκινάμε από το άλλο άκρο της Ελλάδας, γιατί είπαμε θα σταυρώσουμε την Ελλάδα ούτως ή άλλως. Αυτό λέω, θα σταυρώσετε την Ελλάδα για να δούμε αν θα σας σταυρώσει και ο κόσμος, έτσι, γιατί είστε φρέσκοι. Ναι, είστε από εκεί πέρα η επιλογή του κόσμου, εντάξει, δεν έχουμε να... Αλλά πρέπει να βρεθούμε εκεί, γιατί εμείς είπαμε και κάτι άλλο, ότι αν δεν προλάβουμε για όλη την Ελλάδα και μετά τις εκλογές θα είμαστε εκεί. Άσχετα το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό σημαίνει πάντως, δεν ξέρω αν μπορώ να το ερμηνεύσω σωστά, ξεκινώντας όλη αυτή τη διαδικασία τώρα, κύριε Γκανή, μάλλον έχετε οσφριστεί κι εσείς ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές, σωστά το λέω? Εντάξει, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ήτανε αυτό κάτι το οποίο θα κάνατε ούτως ή άλλως? Θα το κάναμε ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει, τώρα ένας λόγος περισσότερος για να μπορέσουμε να... Θα γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό δεν μας τρομάζει ούτως ή άλλως. Εμείς είπαμε θα είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Αλλά στο κάνουμε το ταξίδι που θα αρχίσει την Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι Σάββατο Κυριακή. Mm-hmm. Είναι αρκετών χιλιόμετρων, γιατί θα μεταβούμε στην Οριστιάδα, κατεβούμε Σόφλη, θα πάμε στους Εύζωνους, θα κατεβούμε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Δεν είναι λίγα τα. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν μας πειράζει. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Με τη δικιά μας την ενημέρωση φυσικά, ό,τι λέμε. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα να αποφασίσει και να κρίνει ο ίδιος. Εσείς τι καταλάβατε από τον κόσμο όσους μπορέσατε να δείτε, είτε στην Αθήνα στην παρουσίαση στο ξενοδοχείο, είτε στα λόγια της Κρήτης? Γιατί όλοι στην αρχή μπορεί να σας χτυπούν την πλάτη, κύριε Γκανή. Τι καλοί που είστε και τι καλά που τα λέτε κι εσείς, έτσι? Σας είπα, η μόνη ελεύθερη στιγμή πιστεύω σε ένα άτομο είναι αυτή της κρίσης, όταν είναι η ώρα των εκλογών. Ναι. Δεν πρόκειται να παρεύουμε σε αυτό. Εμείς θα πούμε αυτά που πιστεύουμε, που... Αυτά που είπαμε ήδη, γιατί και στην Αθήνα περιμέναμε, η αίθουσα ήταν για 280 άτομα, αλλά πρέπει να ήταν πάνω από 700 άτομα, συγκεντρωμένα που δεν περιμέναμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει αλήθειες και να ακούει λόγια από τα οποία καταλαβαίνει. Ούτε πολλούς οικονομικούς όρους, ούτε πράγματα τα οποία είναι σε μια άλλη διάσταση. Επειδή ζούμε μια ζωφερή πραγματικότητα και κακώς όσον αφορά το οικονομικό τομέα, ναι, εμείς προσπαθούμε να τονώσουμε όχι το ηθικό των ανθρώπων, να πούμε τις αλήθειες. Το πώς είμαστε, το ξέρουμε όλοι. Το τι πρέπει να κάνουμε όμως δεν το λένε πολλοί. Εμείς το ονομάζουμε σαν Τελεία να πούμε και τι σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να γίνει. Και πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε πάλι να έρθουμε σε μέρες ευημερίας ή τουλάχιστον να μπούμε σε έναν δρόμο το οποίο δεν θα μας οδηγήσει. Θέλω όμως να μου κάνετε μια αποτύπωση, έστω ας είναι επιγραμματική. Πώς το σκέφτεστε δηλαδή, κύριε Γκανή? Καταρχάς θα πρέπει, πέρα από το αν θα εκλεγείτε, ένα άλλο σενάριο αυτό. Να σπάσετε ένα κατεστημένο ετών εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρετε? Όχι, καλά. Δεν σπάει κανένα κατεστημένο. Κοιτάξτε να δείτε. Τα κατεστημένα, να σας το πω κι αλλιώς, είναι για να σπάνε. Αλλά εμείς δεν μιλάμε να σπάσουμε, ούτε να κάνουμε καμία επανάσταση, ούτε να πάρουμε τα όπλα. Μιλάμε απλά πράγματα που δεν τολμούν να πούν ούτε τα δεξιά κόμματα, αν θέλετε, ναι, ούτε τα αριστερά, ούτε τα κεντρώα. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός μας ο ίδιος λέει αγαπάει τους πλούσιους, δεν μπορεί να το πει ούτε ο Σαμάρας σήμερα. Και δεν ξέρω γιατί, τι είναι τόσο τρομερό να πεις αυτή την κουβέντα. Ο φτωχός λαός δεν θα σε ψηφίσει? Λέμε πραγματικότητες. Πρέπει να έρθουν κεφάλαια ξένα, πρέπει να έρθουν άνθρωποι του εξωτερικού, οι οποίοι έχουμε ήδη επαφές και είναι προς την κατεύθυνση να μεταφέρουν τα χρήματά τους μέσα. Πώς όμως? Όταν ετοιμάσει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα νιώσουν άνετοι. Γιατί όταν θα δουν χρήματα μέσα στη χώρα, εννοείται ότι θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα μέχρι σήμερα, γιατί τα κόμματα εξουσίας ή όλα τα κόμματα δεν τολμούν να το πούν. Αν είναι να πούμε αγαπάμε τους φτωχούς και λάτε εδώ να μοιράσουμε τη μιζέρια μας, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Ούτε θέλω το λαό μας, ούτε θέλουμε το λαό μας να το βλέπουμε μίζερο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχω ακούσει, σας είπα και πάλι, μία κουβέντα για ανάπτυξη.
Η μία μορφή ανάπτυξης λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη μορφή ανάπτυξης, ναι, που είναι και πολύ πιο σημαντική, είναι να επενδύσεις στην ίδια τη χώρα σου. Πώς? Σε τομείς που έχεις. Η γεωργία, αλληλεία, κτηνοτροφία, πολιτισμό, τουρισμό. Έχουμε πλήρη... Δεν τα ξέρουν αυτά, κύριε Γκανή. Είστε έμπειρος πέρα από το κομμάτι το αγροτικό. Δεν τα ξέρουν αυτά τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί μας. Όχι, πιστεύω τα ξέρουν πολύ καλά, κύριε Βούτσινα, γιατί δεν μπορώ να μην ακούω τη φωνή της Υπουργού Πολιτισμού ή Τουρισμού, τι είναι, κυρία Όλογα Κεφαλογέννη, που ανακάλυψε ότι η χώρα μας μπορεί και 10 μήνες τουρισμού. Όταν εμείς πριν από 5 χρόνια και 6 και 7 λέγαμε ότι μπορούμε και 14 μήνες τουρισμού. Γιατί η Ελλάδα, το μόνο που έχει, μάλλον το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει και μπορεί να σου προσφέρει είναι αυτό. Ότι μπορείς όλο τον κόσμο να τον πεις ελάτε 12 μέρες να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε εικόνες, να ξεκουραστείτε από αυτόν τον κόπο που έχετε, γιατί δεν υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πουθενά αλλού. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχουμε τονίσει, αν το κουμπώσεις, με τη διατροφή τη μεσογειακή, η οποία είναι ανεκτήμητη και έχουν μπει ήδη σε ιατρικά βιβλία, και με τον πολιτισμό τον οποίο κατέχεις, παρέχεις ένα πακέτο σε ανθρώπους που αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να τα δουν ποτέ στη ζωή τους. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι πυλώνες στην άνθρωση, όπως η δημόσια διοίκηση κτλ. Στα οποία θα αναφερθούμε και εκτεταμένα, έτσι, και αναλυτικά. Αλλά δεν είναι τόσο τρομερό, πιστεύω, ούτε η διαπραγμάτευση, αν θέλετε, με τους ξένους. Ναι. Δεν έχουμε να κάνουμε εχθρούς. Απλώς πρέπει να υποθούν τα πράγματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει στη Μέρκελ να σου χτυπάει την πλάτη και όλα καλά. Θα πρέπει να υποθεί η αλήθεια. Και στη Μέρκελ και στην κάθε Μέρκελ και στον κάθε συνέτερο που έχει. Σωστά, δεν το κάνουν είναι το θέμα. Αυτό έλεγα πριν με τον συνομιλητή μου, τον κύριο Μπριάνη. Οι πολιτικοί πρέπει να τα κάνουν αυτά. Η Μέρκελ τη δουλειά τη κάνει. Εμείς τι κάνουμε? Φυσικά. Και δεν είναι ντροπή να πεις την αλήθεια. Και δεν είναι ντροπή, ακούστε, αν δεν συμφωνούμε και όλα και μέσα στην Ευρώπη, δεν μας καλάει και τίποτα. Δεν πρέπει να συμφωνούμε όλοι στα πάντα. Αλλά να υποθούν αλήθειες. Όταν θες υποστήριξη στα Γερμανία, θα πρέπει να υποστηρίξεις εσύ την Ελλάδα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται η φοβερότερη εισαγωγή σε αγροτικά μηχανήματα τη Γερμανία, να δίνουμε ένα σώρο λεφτά και χορηγητές σε αυτοκίνητα και σε άλλες ύλες. Και ξαφνικά η Γερμανία να μας έχει στο φτύσιμο και κάθε Γερμανία. Δεν μιλάω για τη Γερμανία συγκεκριμένα, μιλάω για την κάθε υπερδύναμη που θεωρείται. Ούτε μπορεί να έχει μια υπερδύναμη μέσα σε ένα συνεταιρισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ένωση. Και να το πει εσύ ο κάτσε καλά και άλλοι. Σωστά το λέτε, κύριε Γκανή. Πάντως, ναι, αυτά πρέπει να υποθούν όμως. Πρέπει να υποθούν και πρέπει να υποθούν γιατί είστε μια νέα καθαρή φωνή ακόμα και μακάρι να το διατηρήσετε έτσι. Γι' αυτό πολλοίς κόσμος ποντάρει απάνω. Λόγος που πολλές φορές συνομιλούμε είναι να αρχίσει ο κόσμος, πέρα από αυτά που γνωρίζει τα υπόλοιπα πολιτικά και κομματικά συστήματα, να μάθει και νέες φωνές, νέους ανθρώπους. Γι' αυτό σας φιλοξενώ. Δεν είναι οι άνθρωποι, πιστεύουμε ότι είμαστε άνθρωποι απλοί του λαού, οι οποίοι μιλάμε αυτό πάντα, η γλώσσα μας ήταν αυτή. Και αυτό που είπατε πριν, για να μην τα αφήσουμε να πέσει κάτω, ναι, δεν χρειάζεται να μας πει κανένας αν παραμείνουμε καθαροί. Αν δεν παραμείνουμε καθαροί, θα φύγουμε μόνοι μας, το έχουμε ξαναπεί. Δεν πιστεύω να έχει τόσο γλύκα εξουσία όταν θα πουλήσεις τα ιδεώδη που έχεις και τις υποσχέσεις που έχεις δώσει και εσύ θα νιώθεις άνετα και αύριο αν θα με βρει ο Βούτσινα στον δρόμο εγώ θα πρέπει να κρυφτώ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν κρύφτηκα μέχρι τα 47 μου και δεν έχω σκοπό από εδώ και πέρα, που δεν πιστεύω να είναι άλλα τόσο χρόνια, θα είναι λιγότερα στη ζωή μου, να κρύβουμε τώρα. Άρα λοιπόν αυτά που λέμε έχουμε δεσμευτεί και σας λέω γίνονται με πόνο και κόπο γιατί δεν υπάρχει ευημερία ούτε η δικιά μας ούτε πολλών στελεχών της τελείας να πούμε ότι ξέρεις κάτι διαθέτουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ να κάνουμε ένα προεκλογικό αγώνα. Δεν κάνουμε κανένα προεκλογικό αγώνα. Πάμε να συναντήσουμε ανθρώπους, να δούμε διαζώσεις, να μας δουν και αυτοί για να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί εγώ πιστεύω πολύ στο face control. Δηλαδή σε αυτό που βλέπεις και τι σου βγάζει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν αυτές οι δυνάμεις τις συνοποιήσουμε και τις απελευθερώσουμε, η χώρα μας δεν χρειάζεται θαύματα. Μπορεί να βρει τον δρόμο της όπως τον έβρισκε και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά σε έναν δρόμο τα οποία από την αρχή οι όροι θα είναι ξεκάθαροι και δεν θα έχει εμπλοκεί κανείς. Ούτε θα αλλάζουν ένα μήνα ή μια εβδομάδα. Γιατί έτσι μας έρχεται καλά. Κύριε Γκανή, θέλω κλείνοντας να μου πείτε αν βλέπετε πρόωρες εκλογές. Έχουμε την προεδρική εκλογή. Αν αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα βρεθούν οι 180 και θα πάμε πάλι σε μια νέα γνώριμη διαδικασία μπροστά στις κάλπες. Τα μηνύματα δείχνουν ότι προς τα εκεί πάμε. Αν όμως αποφευθεί, θα είναι και κάτι άλλο. Έτσι, ότι κάποιοι βουλευτές ξέροντας μη ξανά θα εκλεγούν, να διατηρήσουν αυτό που νομίζω και κανένα χρόνο ακόμα. Θα δείξει. Αυτά είναι μπροστά μας. Δεν χρειάζεται ούτε να μαντεύουμε, κύριε Βούτσινα, γιατί έχω κουραστεί, πιστέψτε με. Να μαντεύουμε κάθε φορά αν θα βρούμε 180 ή θα βρούμε 120 ή θα βρούμε 130. Αλλά λέω και πάλι ότι κι αν η συγκυβέρνηση ήταν ειλικρινής, θα έβγαινε και θα έλεγε στο λαό απλά πράγματα. Πολύ απλά πράγματα. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται ούτε τρομοκρατία. Νομίζονται ότι με αυτό που γίνεται το περιβάλλον που έχουμε διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή που πέφτουν χρηματιστήρια, γιατί γίνεται ότι είναι καλό για τη χώρα μας.
Αλλά βλέπετε ότι και οι ίδιοι το χρησιμοποιούν, οι ίδιοι οι δικοί μας οι πολιτικοί, για να πείσουν το λαό ότι ή τους βουλευτές που είναι ακόμα δεν ξέρουν πού θα καθίσει η μπήλια, να τους βάλουμε στο παχνί. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πάντως, εδώ βγαίνει στη Βουλή, ναι. Γι' αυτό είναι η Βουλή. Και γι' αυτό και εμείς λέμε σε πολλά από τα πράγματα που λέμε και θέλουμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε, πιστεύω, είναι και το εξής, ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι υπουργός. Πρέπει να είναι στη Βουλή, να νομοθετεί, να έχει άτομο στο Υπουργείο το οποίο θα ελέγχει κάθε στιγμή. Λοιπόν, και θα τον ξυρίζεις ή θα τον αφήνεις ή θα τον γδέρνεις ανάλογα με το τι πράττει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όπως για να τα πεις. Θέλει κότσα. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ καλά να βάλει ο κανείς, αν ο λαός στη λύση να τον βάλει βουλευτή, έτσι. Και να πάρει και ένα υπουργείο και να κάνει τη δική του την έτσι. Ομάδα γύρω-γύρω, να έχει ένα νομό και να γίνονται όλα καλά. Δεν συνεχίζει αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε να υπάρχει καν. Αλλά 40 χρόνια τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλουμε να το ξαναδούμε, κύριε Γκανή. Προλαβαίνετε, πιστεύετε, βέβαια οι χρόνοι των εκλογών μάλλον είναι πολύ πιεστικοί, αν θα είστε σε ψηφοδέλτια. Δεν πειράζει, κύριε Βούτσινα, εμείς έχουμε μάθει και από τη στρατηγική μας θητεία, γι' αυτό υπηρετήσαμε σε κάποιο διαφορετικό σώμα για να χτυπάμε γρήγορα. Λοιπόν, ακαριά θα είναι τα χτυπήματα, δεν μας τρομάζουν αυτά, είναι και στις 10 μέρες. Εμείς είπαμε θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν λέμε κάτι για να περνάει η ώρα, ούτε για να κάνουμε το λαό να νιώσει καλά. Σε 10 μέρες, γι' αυτό και τα χιλιόμετρα. Σας λέω, μέσα σε 3 μέρες πρέπει να κάνουμε κοντά στα 1500-1800 χιλιόμετρα για πλάκα 2000. Θα τα κάνουμε, γιατί πρέπει. Μάλιστα. Και γιατί πρέπει, γιατί πρεσβεύουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Κύριε Γκανή, σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ταλαιπώρησε πολίτες αλλά και τα συνεργεία της ΔΕΗ Αλαμίας, που είχε να κάνει με έναν αγωγό, κεντρικό αγωγό, τουλάχιστον προς το ύψος της Ξηριώτισσας, που δημιούργησε ένα πρόβλημα, καθώς περιοχές προς την Μαγνησία έμειναν χωρίς νερό και βεβαίως χρειάστηκε η αποκατάσταση από τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΙΑΛ που πραγματικά δίνανε μάχη για να αποκαταστήσουν την βλάβη. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον